Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα αναμέτρηση στην Development League. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Θεσσαλονίκη Αβίσπας και Μολύβνη 5 Gold για την τελευταία αγωνιστική της Development League. Για κάποιο λόγο έχω την εντύπωση ότι έχω πει πολλές ίδιες λέξεις στα τελευταία δευτερόλεπτα. Anyways, οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες για την τελευταία φορά. Είναι την regular season. Έχουν μόλις 6 παίκτες κάθε μία. Στο τελευταίο παιχνίδι που παίξαν είχαν επικρατήσει η Αβίσπας με 116-86 σε ένα πολύ πληθωρικό παιχνίδι, σε ένα πολύ πλούσιο και σε θέαμα αλλά και σε σκορ προφανώς παιχνίδι. Αυτή η νίκη των Αβίσπας ήταν αυτή που σηματοδότησε ένα νικηφόρο σερί 5-0 για τους τυχνόμαυρους όσον αφορά την Development League πάντα. 5 Gold από την άλλη, ενώ για 3 διαμαντής είναι έστοχος. Κάποιος το με διέκοπτε, για εδώ και αρκετή ώρα. 3-0 λοιπόν για τους Αβίσπας. Οι 5 Gold από την πλευρά τους έχουν κερδίσει τους Φιωρεντζίνα στο κύπελο. Παράταση. 85-79. Ένα παιχνίδι ορόσημο για όλη τη χρονιά θεωρώ. Μεγάλη έκπληξη. Μια από τις ωραίες επιθέσεις στον Αβίσπα, σε ένα δεξί που είναι άστοχο ο διαμαντής. Μικρό rebound. Βάλτο. Γιαγίδης. Θα πάει στον Αλεξίου. Ωραία, πάσα πήγε να βγάλει σε αυτόν. Ο Άντι δεν θα τα καταφέρει. Μπάλα θα κλαπεί και είναι εκνέδιο της Αβίσπας. Ξαναπάρει την μπάλα μέσα από την ρογιάτα, καλό πάση γκέιμου, τα φίλης έχει χάσει 2 από εκεί πέρα. Το τρίτο θα μπει μετά από πολύ μεγάλη περιπέτεια. Θα βάλει και αυτός ένα τρίποντο, διπλασιάσει το ενεργητικό της ομάδας του, 6-0. Σε ζώνη άμυνα τον Αβίσπας. Αλεξίου. Ζέγι θα πάρει την μπάλα στην περίμετρο, στην διατρής με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Βάλτο. 6-0 παραμένει. Σταματής. Αυτός έχει κουράει το 1 εκ των 2 τρυπώντων. Να το εισπάς. Ο Δαφίδης ζητάει την μπάλα στην πια 3 και πάλι από εκεί που ευστόχησε. Είναι εύστοχος και πάλι! Από εκεί που ευστόχησε και από εκεί που αστόχησε. Και όλα σε αυτό είναι φώναξε κάποιος από τους Αβίσπας. Κόβαλης έχω την εντύπωση. Λάθος πάσα, θα περάσει εκτός. Σάλτο. 9-0 λοιπόν με 3 τρίποντα για τους 5 Goat. Για τους Αβίσπα διορθώνω. Στο να την άμυνα των 5 Goat. Στο διατρής και πάλι εύστοχος ο διαμαντής. 12-0. 4 τρίποντα έχουν μπει στο παιχνίδι. Όλα για τους Αβίσπα. 2 διαμαντής, 2 και μου τα φίδεις. Να εξήκω και είναι άστοχος ο Άντι. Κώστας, διατρής μου τα φίλης, έχει βρει το σημείο του, είναι άστοχος όμως τώρα. Αμυντικό rebound από τον Άντι. Ο Λουσιάδης πάει μέχρι μέσα, αριστερό, ο Χουκ είναι άστοχος. Rebound από τον Διαμαντή. Προσπάθησε ο Αλεξίου, αλλά δεν το κατάφερε για το επιθετικό. Παραλίγο να χάσει, να κλέψει μάλλον την μπάλα του Ιωτουσιάδης, δεν θα το καταφέρει. Κώστας. Πρώτη φορά από τον Τζέικ σου, για 3. Αλλοιώθηκε η προσπάθειά του από τον Άλντο, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα για να αφήσει στο καλάθι για τους πρώτους πόντους των 5 Gold. Το 12-2. Τα φίλες στην αγαπημένη του αριστερή γωνία. Κώστας μπορούσε να πάρει την μπάλα χέρι με χέρι, δεν το κάνει. Στο διατρίς μαρκαρισμένο είναι εύστοχος ο Μουταφίδης. Από τον Άλντο δεν είναι μαρκαρισμένος. Έχουν βρει πολύ καλό ρυθμό. Από τη γραμμή των 6-5. Μουταφίδης και Διαμαντής. Φεδουσιάδης και Διακίδης. Βάλτο πάει χαμηλά, ωραία πάσα στον Αλεξίου. Από τον Άντι.
κατασκευαστεί. Πάμε παίκτες που αλλάζει. Βάζει 5 gold. Υποδεικνύοντας αυστηρό man to man. Για 3 Jake είναι άστοχος. Έχω το διάρκη τέλεφωνο για να μην το πάρει. Άντζε το rebound. Διακύβης Αλεξίου. Έξω από την ρόγια δεύτερη φορά. Πάρει ένα σκηνή, θα δώσει, δεν πρέπει να περάσει γιατί ο Άντι δεν θα δει το pick and roll. Τζίτζα θα κλέψει, αλλά λάθος το λάθος. Αλεξίου θα πάρει ωραία την μπάλα. Πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ Αλεξίου και Άντι. Άλλαξαν γρήγορα την μπάλα. Και ακόμα μάντουμα ανάμεινα. Δεν έχουν παίξει ακόμα ζώνη 5 gold. Έχει σταματήσει τρίπλα Κώστας. Τζίτζα πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον προσωπικό του αντίπαλο από τον Άντι. Κάθεσα τα λόγια μου όπως και έχω στην μπάλα. Τζίτζα 3 είναι εύστοχος. Στην κίνηση ο Άλντο. 15-9. Συμπαθήτης δείξε την μπάλα, την πήρε στο Τζίτζα 3. Είναι άστοχος ο Κώστας. Δεν θα πάρει το τρίποντο εκ νέου ο Άλντο. Θα τροφοδοτήσει όμως τον Άντι, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. Για να δούμε αν θα προσπαθήσουν να βρουν τρίποντο και οι 5 goals. Αν θα προσπαθήσουν να παίξουν το παιχνίδι των αντιπάλων τους, να χορέψουν το χορό τους, να βγουν προς πίση, καλάθι και φάουλ από τον Διαμαντή. Καλό παιχνίδι. Η πρώτη αλλαγή. Κώστας θα περάσει στον Πάγο Μαυρίδη στη θέση του. Η μοναδική αλλαγή που έχουμε στη διάθεσή του απόψε. Μια βίσπα, ο Διαμαντής είναι εύστοχος και στην πολύ έμεσο τρίποντο διαχειρός αυτού. Άλντο. Άλντο έδειξε ένα σχήμα για screen, θα το πάρει από την Κυριακήδη στο Διατρής Αλεξίου, πάλι εκτός ρακέτας, είναι άστοχος. Εγώ το τραβήξει και τον Τζέικ, τον προσωπικό του δίπολο στην κορυφή μου, το αφήνεις. Το αφήνεις θα πάρει, δεν θα πάρει τελικά το screen. Από το Μαυρίδη στο Διατρής, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Από τον Διαμαντή, ο οποίος θα γυρίσει με τα δεξί που είναι άστοχος, την μπάλα θα περάσει εκτός. Τρικοκτήματα από τον Κώστα, καθώς η μπάλα είναι για τους αβίσπας. 18-11, συν 7. Διαμαντής, Παφίδης. Ωραία πάσα στο Τζίτζα, δεν θα καταφέρει να την δεξιάσει. Δεν έχει χτυπήσει λίγο στο πρόσωπο ο Μιταφίδης, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Όπως επίσης σοβαρό ελπίζουμε να μην είναι το περιστατικό που αφορά το ασθενοφόρο που πέρασε πριν από λίγο. Όλοι καλά να είμαστε και όλες. Η Διακίδης στην επαναφορά. Άντε. Στην γωνία ο Άντι Αλεξίου θα βγάλει την πάσα που νόμιζε ότι ήταν ο Διακίδης. Αυτός ήταν αυτά πιο δεξιά και δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Και με κρίματα από τον Κώστα για μια ακόμα φορά. Μαυρίδης στην επαναφορά Τζίτα. Μου τα αφήνεις τώρα. Μαυρίδης στο off-ball παιχνίδι. Θα ανέβει να δώσει ένα screen μαζί με τον Τζέικ. Μου τα αφήνεις. Μεταφίδης θα κερδίσει το φάουλ που έχει κερδίσει στον Κυριακίδη. Σίγουρα μέσα στο χέρι του επίσκοπου. Επομένως είχαν να δώσουν οι 5 gold. Μόλις το δεύτερο φάουλ τους δεν έχουν κάνει ακόμα η απίσπαση. Μεταφίδης θα πάρει την μπάλα. Τζέικ. Τζέικ Μαυρίδης. Θα παίξει τα πολύ του Κυριακίδη. Βγάλει τελικά την πάσα. Καλό πάση γκέιμα, αλλά τελειώνει σε κάποιο χρόνο στο πίσω της. Διαμαντής έχει τελειώσει τελικά. Μεταφίδης θα ευστοχούσε, βασικά ευστόχησε, αλλά ήταν εκπρόθεσμη προσπάθεια. 18-11 λοιπόν παραμένει, κατοχή για το 5 gold. 2-28 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Άλντο, θα παίρνει ένα screen από τον Άντι, στο Διατρής είναι άστοχος πίσω από αυτό. Επιθετικό rebound του Διατρίδη, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση. Άλντο. Άντι, βγήκε από τα screen και πήρε την μπάλα, θα δοκιάζει ένα jump shoot, του αρέσει. Υπάρχει και ένα ακόμα επιθετικό rebound, αλλά δεν καταφέρει να βάλει την μπάλα στο καλάθι, ούτε τώρα ο Άντι. Μαυρίδης. Μαυρίδης θα πάρει κάτι σαν τρία από τον Μεταφίδη. Αυτό εκεί θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει και ένα σκρίνι στον Μεταφίδη που πάει μέχρι μέσα. Στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος.
Τράβηξε το στάκιο. Ήταν λάθος. Έχουμε το πρώτο time out στο παιχνίδι που έχουν καλέσει οι Αβίσπας. Έχουμε πολύ λίγο για τα επόμενα, την επομένα το μάλλον, 108 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για τα τελευταία 108 δευτερόλεπτα που μας απομένουν για την λήξη της πρώτης περίοδου στην αναμέτρηση μεταξύ Θεσσαλονίκη Αβίσπας και Πολύχνη 5 Gold. Η ομάδα της Πολύχνης έχει την κατοχή μετά το time out. Άλτο. Βάλαμε την πάρει μέσα στο Άντι. Στο Φυσιάδης. Διακίδης. Αλεξίου. Στα 12 δευτερόλεπτα. Στο low post. Στο Διαμαντή. Θα γυρίσει με αριστερό χου και είναι άστοχος. Διαμαντή στο rebound. Γκαφίδης. Γκαφίδης στο για 3. Έκανε προσπίσιο στο Μασάρι. Είναι άστοχος. Στο rebound. Πολύ ψηλά. Από τον Αλεξίου και επιθετικό φάουλ από τον Μαντρίτη, το πρώτο μόλις μετά από 8,5 πλάσ λεπτά αγωνιστικά στον Αβίσπας και προφανώς και του Αβρίδη. Μετά από την άσχο από τον Αντώ και τον Αντής πήρε από τον Κώστα, ο οποίος έχει περάσει εκείνο στον αγωνιστικό χώρο. Τζάλης Τζίζα έχει περάσει στον πάγκο. Αυτό θα ανατήσει και κάποιες από τις σκηνές του παιχνιδιού. Σταματήσει, Μουταφίδης. Στην διατρίζει με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Θα σβρώξει την μπάλα ο Άντο συμπαίκτη του. Άντι θέλει να τρέξει, πάει για το coast-coast. Ένα jump shoot με ταμπλό, είναι έστοχος ο Δοσιάδης. Του αρέσει πολύ αυτό το γλυκό σουτάκι από τα 4,5-5 μέτρα. Παίρνει πολλές φορές, όχι μόνο απόψε, γενικώς. 18-13, 30 δευτερόλεπτα για το τέλος. Κωστάς, δεν θα πάρει κάποιος κρίση σε πρώτη φάση. Κωστάς, πηγαίνει με τα σύνδρα μου τα φίδης. Τζέικ, πάρει από στάρι, πηγαίνει να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε δύο παίκτες, είναι άστοχος. Ο Αλεξίου, ο οποίος θέλει να τρέξει, 15 δευτερόλεπτα όλα για την ομάδα της Πολύχνης. Άλτο. Πάρει το κρίση από τον Άντι. Αλεξίου, μακρινό δίποντο, μαρκαρισμένο, αμυγός είναι άστοχος. Θετικό rebound από τον Θεοδωσιάδη, είναι άστοχος από τον Μέρμπολ. Τελευταία δευτερόλεπτα, είχε ξεκινήσει το ανοιχτό γήπεδο, ο Μουταφίδης δεν πήρε την μπάλα από τον Κώστα. Κατευθείαν πέντε διαφέρον του λέει τώρα. Έτσι θα ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, 18-13. Στην φορά στους 5 είχαν πετύχει 4 στερή τρίποντα, στο 12-0 η Αβίσπας. Και άλλα έχουν τη διαφορά υπέρ τους. Στους 5 πόντους έχουν καταφέρει να βρουν αντίδραση. Το 5 gold σε αρκετά μεγάλο βαθμό που έχει αποτυπωθεί και στο σκορ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για την έναξη της δεύτερης περίοδου. Οι Αβίσπας έχουν την πρώτη κατοχή. Δαφίδης. Παίρνουμε σε πρώτη κόστα στην επαναφορά. Προηγουμένως δεν καταφέρουν να βγάλουν το play. Κόστα στο διατρίσι με άστοχος airball από τη γωνία. Σε πιο χαμηλό τέμπο κάνοντας σχετική χειρονομία της Γιωκίδης, οργανώνοντας την επίθεση. Αξίου. Θα βάλει το screen από τον Άντι. Άντο, ωραία πάσα στον Άντι ξανά. Καλό passing game, ένα jump shoot. Είναι έστοχος και πάλι ο Θεοδωσιάδης με ταμπλό. Από πλάγια θέση, το έχει δουλέψει πολύ αυτό το σουτάκι φαίνεται. Κώστας. Ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Προηγουμένως θα κάνει την πάσα. Μαντής. Μαντής θα γυρίσει δεξί χουκ. Είναι έστοχος. Προσπάθησε πολλές φορές αυτή τη φάση προστάροντας από συγκεκριμένη θέση. Δεξιά από την ρακέτα. Τώρα κατάφερε να βρει δύο πόντους. Σε μαρκαρισμένη μάλιστα προσπάθεια. Θα μάθει την τρίπλα Άλτο. Δεν πήγε το σπουδό. Αλεξίου, καλό passing game. Θεοδωσιάδης. Είναι έστοχος και πάλι σε αυτό το σουτάκι. 20-17. Στην προηγούμενη αναμέτρηση στην ομάδα είχε πετύχει 6 σερί πόντους στο το σουτάκι. Έχοντας μάλιστα σερί. Κώστας. Μαντίδης. Ενώ και αμυντικά δεν είχαν σερί πόντους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του διάστημα. 5 goals. Αν είχε μέσα μου τα πίδης, δεν πάξει πια 2. Είναι εύστοχος την ώρα που τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Πάμε μια άλλη! Άλτο.
για τρεις είναι έστωχο τελικά. Δεύτερη φορά που η μπάλα παίρνει αυτή την τροχιά, ας πούμε. Προηγουμένως στην πρώτη περίοδο με για τρεις την Ιταθήνη, το οποίο πάλι είχε μπει μέσα. Άλτο, Ιωσιάδης, κάνει μια τρίπλα, θα κρατήσει την μπάλα, θα την αφήσει στο καλάθι, 22-22. Έχουν επιστρέψει για τα καλά οι 5 Goat. Κώστας, θα την διπλέξαν, δεν θα καταφέρει να σκεφτήσει ο Άλτος. Κώστας, Ιωσιάδης, θα παίξει τα πόδια. Ιωσιάδη είναι άστοχος, αριξίου το rebound. Και αυτή η κόβαλη και καλλιόρας. Κάθονται στον πάγκο των 5 Gold. Καλύτερος ένας εκ των frontman Πολύχνης. Άλτος για 3, είναι άστοχος. Rebound ο Μαντής. Τώρα θα προσπαθήσει από τον πάγκο και ετοιμάζεται να μπει. Για 3, άστοχος ο Μαντής, βάλω θα περάσει εκτός καθώς τον airball. Υπάρχει η time out που έχουν καλέσει οι 5 Goat. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Οι 5 Goat έχουν επιστρέψει το παιχνίδι Ray και στη δεύτερη περίοδο μετά από 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα αγωνιστικά πάντα μιλώντας. Δεν έχουμε κάποιο foul. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μην είδε μαζί. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για τα τελευταία 6:56. Φαίνεται λίγο βαρετό αυτό που λέω, αλλά αφού αυτό συμβαίνει αναφέρομαι στο επιστροφή στη Sonic Arena και τα λοιπά. Αλλά αφού αυτό συμβαίνει, το παιχνίδι από την άλλη δεν είναι καθόλου βαρετό. Άντε στην επαναφορά παραλίγο να κλέψω μου τα φίδι στην κρατήση ο Άλτο. Πέρασε ο Καλλιόρας, θα πάρει τώρα την μπάλα. Όντως, ο Ρέντος πάρει την flexion. Θα πάει ξανά η μπάλα στον Καλλιόρα μετά από την πάσα που επιχείρησε να βγάλει ο Αλεξίου για 3, είναι άστοχος ο Άλτο. Θα περάσει στον πάγκο ο Κυριακίδης, την ομάδα της Πολιτή. Και μέσα ο Κώστας είναι άστοχος. Θα πάρει το επιθετικό rebound του Κρεμαντής, είναι άστοχος. Έχει λάβει και μια παρατήρηση από έναν τον ρεφ. Καλλιόρας θα προφοδοτήσει τον Άντιο, ο οποίος θα πέσει την μπάλα στο καλάθι. 22-24. Μπροστά η ομάδα της Πολύχνης. Υπάρχει αλλαγή κατοχής μετά από λάθος στην επαναφορά του Τζέικ. Ελουσιάδης, Καλλιόρας. Ανοιχτή ξανά, ξανά Καλλιόρας. Καλό passing game του για 3. Βρέθηκε ελεύθερος Καλλιόρας. Τριγωνάκι μεταξύ αυτού του Άντι και του Αλεξίου, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα και θα την αφήσει στο καλάθι. Φάουλ από τον Άλτο, καλό φάουλ που αναξιώ κάποιος από τον Μπάλλο τον 5 Goat. Συγκρονοποιήθηκα, ακούστηκε λίγο η συνέντευξη γύρω προηγουμένως στο για 3. Είναι άστοχος ο Μουταφίδης. Συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Βασίλης Ιάδης και τους 5 Goat. Για 3 είναι εύκολος ο Άλτο, 22-26. Στο συν 4 οι 5 Goat είδαν προηγουμένως. Πάνε στο συν 7, είχαν βρεθεί με 12-0 να υπολείπονται. Δέξει δεν έχει πάρει την μπάλα. Μέσα θα γυρίσει ένα fade away που δεν τον δικαιώσει. Καλλιόρας το rebound. Το Ιωσιάδης. Ιωσιάδης. Συμφωνία σου για 3. Κάτσε ζούτ και πάλι εύστοχος ο Άλτο. 22-32. Από το μείον 12 στην αρχή της πρώτης περίοδου στο συν 10 στα μέσα της δεύτερης. 5 Goat και όλα αυτά σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχουν μπει 22 και 32 πόντι αντίστοιχα. Jake σε ένα jump shoot από το ύψος των ελευθερών βολών είναι έκτοχος. 24-32. Άλτο. Άντι, Καλλιόρας. Δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες στο παιχνίδι.
καμία βασικά μέχρι στιγμή νομίζω. Ζάμψου ότι είναι άστοχο στο Άλντο, υπάρχει rebound. Κιμωτή. Δαφίδης και εκεί το μοθεδιστή στην κατάλληλη θέση για αυτόν. Ένα ζάμψου πάρα πολύ δύσκολο πήγε να κάνει. Και πάλι για πληθυκό rebound από τον Τζίτζα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Να βρει τώρα τον μπάλι. Κάποιος πολύ φιλόδοξος φίλαθλος θα μπορούσε να πει ότι ο Γκρατζίκης δεν αστόχησε σε ένα jump shoot κατά από προσποίηση, αλλά έβγαλε μια πάσα. Ενθουσιάζει ένα jump shoot, είναι άστοχος από το ύψος των ελευθέρων βολών. Λίγο πιο κεντρικά από ό,τι παίρνει συνήθως, συνήθως που παίρνει από πλάγια και έχει πολύ καλό ποσοστό. Κώστας, θα αλλάξει το πνευματί και αυτός θα κατεβάσει την επίθεση. Υπάρχει τώρα να αντιληφθείς αλλαγή από τον πάγκο των Φαϊντζικού, κόβαλε που θυμάζεται να περάσει στο παρκέ. Στις διατρεις κόστος είναι άστοχος, επειδή είναι χωρί bound από τον Διαμαντή, ο οποίος θα γυρίσει με τα πλέον είναι άστοχος. Καλιάρος θα συγκρατήσει τώρα και θέλει να τρέξει. Καλιάρος έχει τρεις τρίχος, τείχος μπροστά του, τρίχος, ωραίος. Άλλο στις διατρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερος, δεν θα καταφέρει να τιμωρήσει την αμυντική ανισορροπία των Αβίσπας, οι οποίοι θα κατεβάσουν το rebound με τον Τζίντζα. Στις 6.32 τρέχουν ένα μικρό σερί 4-0 για Βίσπας. Τα αμφίρω από το παιχνίδι όσον αφορά το σκορ και έχουν τώρα και την κατοχή. Τζέικ να ποστάρει το προσωπικό του αντίπαλο. Στον Αλεξίου θα γυρίσει. Αλεξίου είναι άστοχος. Κώστα στο rebound θα καταφέρει να την κατοχή και την κατοχή. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Μεταφίδη ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα μετά από την κυρία. Σημαντής. Μια προσπίση. Μεταφίδης, ένα jump shoot. Πολύ καλό passing game για δύο πόντους του. Το πόντους του δείχνει ωραίο. Μπέρδεψαν την αντίπαλη άμυνα η Αβίσπας. Πολύ καλό passing game. Καλλιόρας. Άντο. Άντις ρέει στην γωνία που θα πάρει ο Αλεξίου. Αυτή τη στιγμή έχει τον Σεβαντή απέναντί του. Ενώ στην επίθεση υπάρχει μπλοκ από τον Διαμαντή και τώρα που το αφήνει τρέξει στο γήπεδο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι που ετοιμαζόμουν προηγουμένως να πω το κεφαλικό κάμερα. Anyway, ήταν το γεγονός ότι Τζέικ και Αλεξίου στην προηγούμενη επίθεση της Αβίσπας κοντραρίστηκαν μέσα στη ρακέτα, αλλά στην άμυνα βλέπουμε και άλλο και εκεί τον Διαμαντή απέναντι στον Αλεξίου ο οποίος θα πάρει τώρα το φάουλ. Πίσω σε αυτήν την Τζέικ. Κουτκόβαλης στο παρκέ στη θέση του Θεοδοσιάδη. Στο Μαυρίδη στη θέση του Τζέικ. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα των Αβίσπας. Έτσι θα στην κορά Λεξίου. Δεύτερη 30-34. Κώστα θα κατεβάσει. Έχουμε περάσει το τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μισού. Crunch time ή μικρόν, αν θέλετε, ή μη crunch time. Κώστα, αυτή πάσα μου τα φίλης. Η γωνία θα πάει μέσα, υπάρχει φίλημα για την καταφορά της μπάλας. Λάθος, τον Μεταφίδη. Στην γωνία για τρεις. Έχουν τον βρεθεί ελεύθερος, είναι άσκης ο Ντουκόβαλης. Έχει επιτύχει στον πάγκο. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μέσα δεν θα έρθουν δύο πόδια, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Διαμαντή. Καλώρας. Καλώρας. Έχει την μπάλα στον Αλεξίου, καλό passing game στην διατρίση. Καλλιόρας είναι εύστοχος. Ένα ακόμα τριγωνάκι που έπαιξε ο Καλλιόρας. Άλντο στην ρακέτα. Άστοχο από τον Βαφίδη. Το μπέκ της έχασης, παρακολουθεί κάποιος από τους 5 code. Καλλιόρας. 32-37, ωραία πάσα στον Αλεξίου, ο οποίος θα χάσει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει, Καλλιόρας. Μπάλα ξανά σε αυτόν, το μαθήτη εκεί λογικά ο Καλλιόρας. Πριν πάρα από τον Άλντο, ωραία πάσα μέσα στην ρακέτα από τον Αλεξίου, δεν κατάφερε να τελειώσει ο Κουκόβαλης. Τελευταία 33 δευτερόλεπτα, το Μαντής. Μεταφίδη σου για τρεις. Με άσχημα αυτή τη φορά,
Αλεξίου. Θέλει το χρόνο ο Καλλιώρας. 20 τελευταία δευτερόλεπτα, τα 17. Είναι και πολύ χμή, αν εξοπλίσουν την επίθεση. Ένα ακόμα τριγωνάκι. Καλλιώρας θα συγκριθεί στην μπάλα. Μετά από overplay άμυνα του Μεταφίδη, στην διατρή στην άσπρο. Rebound από τον Τζίτα. Φάουλ. Από τον Άντι. 6,9. Χαμηλά το φάουλ προφανώς. 6,9 για τους αβίσπας, για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι στην τελευταία επίθεση. Νεμαντής, 5 δευτερόλεπτα, Τζίτζα. Υπάρχουν βήματα, μόλις το λάθος σύνδεσης. 3,2 για την ομάδα της Κολύμπης. Για να δούμε, αυτό φωνάζεται από τον παγκόσμιο του Τζιάδης. Λειτουργεί και ως χρονόμετρο, πολύ εργαλείο. Και εντός και εκτός αρακέ όπως φαίνεται. Παρκέ όπως φαίνεται. Και το ρίξαμε στη ραχή της Κρήτης, δεν φαίνεται. Συγκλονίζει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Ο Μοντρίκης πήγε για το σίγουρο καλάθι, δεν σου δωρεάν από μακριά. 32-37 λοιπόν. Το σκορ που έχουμε μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά. Βρίσκονται πίσω με 5 πόντους η Αβίσπα. Όσο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μην δε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα για την ένταξη της τρίτης περίοδου και συνεπώς του δεύτερου μέρους. Πρώτη κατοχή είναι για την Πολύεθνη, η οποία βρίσκεται μπροστά με 5 πόντους, επειδή να είναι πίσω ακόμα και με 12. Ένα αριστερό hook από τον Αλεξίδη δεν θα καταφέρει να... Δευτεί. Κώστας, τα αφήτησε να την κρατήσει. Δεν ήταν την πρώτη πόντη. Είναι πολύ χρησιμοποιημένος, το αφήτησε να πάρει το screen. Έχει τον Καλλιώρα με την τώρα, θα σταματήσει. Πολύ δύσκολο, jump shot είναι άστοχος, Αλεξίου το rebound. Κόβαλης. Καλλιώρας. Άλτος. Καλή άμυνα από τον Διαμαντή. Κόβαλης. Καλλιώρας πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει. Ο Φάλβο έχει κερδίσει. Από τον Μαυρίδη. Θα κερδίσει το φάουλ που έχει κερδίσει. Ωραίος. Ουδέα επικοινωνία. Αλεξίου. Άλτο. Ζητάει την μπάλα ο Αλεξίου, δεν την πάρει, που κόβαλες. Μπορούσε να φτάρει, δεν το προτίμησε. Καλλιώρας. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη είχε βρεθεί ελεύθερο, το προτίμησε ο Άλτο και δικαιώθηκε. 32-40. Στο σύν 8 η... Πολύ γλυκ. Κώστας. Θα παραλίγο να χάσει την μπάλα, πήγε για να κλέψει ο Άλτο και δεν κατάφερε. Μαζί τη σου για τρεις είναι άστοχος, δεν μπόρεσε να απαντήσει στο τρίποντο. Για να δούμε αν στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου θα καταφέρουν να προσπαθήσουν καταρχάς. Θα καταφέρουν να παίξουν το τρίποντο παιχνίδι που έπαιξαν στην αρχή της πρώτης για δύσκολο. Αλεξίου θα γυρίσει, θα πατώρει κάποιο φάουλ. Κόρη πάνω από τον Άντι. Κάτι έχω πάθει με τα σαρδάμα, οπότε στο συν 10 λοιπόν. Η 5 goals. Και δεν καταφέρει να συγκεντρήσει ο Διαμαντής. Θα βάζει για αυτό. Μεταφίδη, Καλλιώρας. Το momentum αυτή τη στιγμή λέει σε κάθαρα 5 goals. Στην διατρίση της δεν σταθεί, είναι άστοχος τώρα ο Άλντο. Rebound από το... Ήταν το ταχύτητα την πάσα του Διαμαντή, ο οποίος βρίσκεται κατάσταση από δύο παίκτες, δεν κατάφερε να πάρει το foul. Άλντο, ωραία πάσα, άλλη που πήγε να βγάλει ο Άντι τον Αλεξίδη, δεν κατάφερε. Κώστας. Έτσι αυτός να βγάλει μια ψηλή πάσα του Τζίτζα, δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει. Ο Βρίδης. Δώσε να συγκριτήσει ο Διαμαντής. Καλό πήγε ξανά στον Κώστα μετά από συγκριτήσει. Πολύ γρήγορο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες που φαίνεται έχουν βαλθεί να με κάνουν δεύτερο Eminem. Να βάλω και καριέρα rapper στο βιογραφικό μου, γιατί όχι. Το AI παίρνει δουλειές, να έχω όσο το δυνατόν περισσότερα προσόντα γίνεται. Σε 3 είναι άνθρωπος του Καλλιώρας από τη γωνία. Κώστας. 32-37 και γίνει 32-42. Υπάρχει φάουλ που έχει κρατήσει τον Άντι. Τρίτο δικό του, πάνω στο διαμαντή του φάουλ. Κώστας, στην επαναφορά. Θα μαντήσει, θέλει να γυρίσει, έχει πάει και βοήθεια πάνω του, θα γυρίσει, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε.
Πολ που έχει κρατήσει τον Αλεξίου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο, μόλις το δεύτερο ζευγάρι ελεύθερων βολών. Βλέπουμε στο παιχνίδι. Άστοχο στην πρώτη βολή Διαμαντής. Έστοχο στην δεύτερη, τώρα θα έρθει ο πρώτος πόντος για το δεύτερο μισθό. Και το αμπίσπαση, οι οποίοι ρίχνουν τη διαφορά. Σε 9 πόντους. Άντι, δεν θα ξέρω να βάλει την μπάλα από τον Άλεξ. Τώρα που καθίσει βρίσκει ταχύτατα, πάει μέχρι μέσα να βρίσκει την μπάλα στο καλάθι. 35-42. Άλτο, παλιόρας. Να τζάμψε τον Κόβαλης, είναι εύστοχος. Έχει βρίσκει από τον πάγκο. Σκοράρει 2 πόντους, 35-44. Κώστας. Έχει βρεθεί στη γωνία. Δεν πήρε το αφιερωτήποντο. Μια λάθος πάσα τώρα στον Κώστα. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει αλλά και να συγκρατούσε. Και να συγκρατούσε την μπάλα θα... Αυτομόλυση. Ήταν εμπρός πίσω. Γραβάση. Άντισε την επαναφορά. Άλτο, Άλεξ με τον Καλιάρα. Άλτο ξανά, Άλεξ και με τον Αλεξίου. Στην διατρίζει, μπάλα πήγε και βγήκε. Ζήτησα το rebound. Κωστός. Λίγο να κλέψει την μπάλα ο Άλτο. Δεν τα κατάφερε, αλλά τώρα θα βαθεί κάτω εκεί για τις 5 goat. Καλιάρας. Αλεξίου, ωραία πάσα. Μία ακόμα πήρε από τον Άντζη. 35-46, στο συν 11. Five gold. Κώστας. Ροντής. Δεν θα πάρει μπάλα ο Τζέικ. Προς πόδι. Καθίδης. Μέσα στο γαλάτι πάει μέσα. Έχει τον Μπουτκόβα για πέναλτι. Για τρεις, είναι εύστοχος, έχοντας βγει από το τρίποντο. Βάζει το τρίποντο. Βγήκε ο ίδιος, μπήκε η μπάλα. Η αντίθεση έφερε τρεις πόντους. Ρίξε στο λεξιλόγιο, νιώθω λίγο έξτρα ποιητής απόψε. Ένα jump shoot με άστοχο του Αλεξίου. Τον έχει περάσει με την μπάλα. Εκτός ο Διαμαντής, συνεπώς η κατοχή είναι εκ νέου για τους 5 goal. Κόβαλης την παραφορά. Αλεξίου. Αλλιώρας. Παίρνος κρέτος τον Αλεξίου. Αφού πήγε και την μπάλα, ένα running closer είναι εύστοχος. 38-48. 25 αγωνιστικά λεπτά μόλις συμπληρώθηκαν. Κώστας. Την πάσα μέσα. Αντίστοιχο, μερικές μάχες απέναντι σε δύο αντιπάλους κατάφερε να τους κερδίσει 40-48. Καλιόρας. Κόβαλης. Καλιόρας Αλεξίου. Στην κορυφή. Του δώσει το screen. Μπάλα στον Καλιόρα. Καλό passing game. Άντι, θα δει τελικά η μπάλα. Ζήτα. Για μου τη ζήτησε την μπάλα, θα την πάρει με το φίλο τελικά. Καλή άμυνα από τον Κόβαλη. Έδωσε τον Τζίτα και εξηγήθηκε μέσα στην αντίπαλη ενεργέτητα, δεν παίρνει την μπάλα. Ο Μεταφίδης για τρεις είναι εύστοχος ο Διαμαντής. 43-48. Για να δούμε αν τα τρίποντα θα αποτελέσουν παράγοντα εσύ και κάποια από τις δύο ομάδες. Στο μείον 5 πλέον η αμπίσπαση. Άλτος. Ο Κόβαλης. Στη γωνία του βρεθεί ελεύθερος ο Καλιόρας. Σου για τρεις θα το έπαιρνε. Αλλά είναι άστοχος Αλεξίου. Το rebound. Θα γυρίσει, θα μετρούσε αν έπαιρνε το καλάθι. Δύο βολές. Για τον forward. Αλλαγή. Το 5 goal, φάουλ που έχει κρυφθεί στον Διαμαντή. Μηταφίδης περάσει για κάποιες ανάσες στον πάγκο, Μαυρίδης στη θέση του.
πρώτο βολέο Αλεξίου. Και ούτως ή άλλως ετοιμάζεται να περάσει μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ. Αλλά δεν μας έχει αλλάξει. Δεύτερη ο Αλεξίου. Δείχνει και αλλάζει την άντρη τελικά ο Θεοδοσιάδης. Δείχνει τώρα σχετικό προσωπικό αμυντικό σύστημα. Κώστας. Κώστας, καστή πάσα στον Θεοδοσιάδη, ο οποίος θα γυρίσει. Οι δύο παίκτες απέναντί του, έβγαλε ωραία πάσα στον Τζέικ, ο οποίος θα την κρατήσει σε δεύτερη φάση. Θα πάρει το επιθετικό rebound ο ίδιος. Μια άσκηση με δεύτερη προσπάθεια. Στην επαναφορά. Άλτο θα κατεβάσει την επίθεση. Τώρα στο αριστερό καλλιόρα. Άλτο που είσαι πριν λύσει από τη γραμμή των 6 λεπτών για την ομάδα του. Σε μια κλειδιά θα πάρει τώρα την μπάλα. Αν την έπρεπε λίγο καλύτερα, ενδεχομένω θα σέντερε πάλι. Εδώ πάει το game. Καλλιόρα και μέσα ξανά. Άλτο στην 23. Είναι άστοχο. Rebound. Δεν καταλαβαίνω τι μπάλε από τον Τζίτζα. Να δεις. Κάτι με τον παίκτη του, Κώστας. Θα αλλάξει χέρι με χέρι με τον Μαρίδη. Σχηματίσει τα 7 δευτερόλεπτα. Ένα step back shot για 3, πολύ δύσκολο. Είναι άστοχος. Υποποίηση χρόνου και αντιπάλου μετά από τρίπλα. Μα πίνει στο rebound. Για την πόρτα βγαίνει από το τρίποντο. Τίτζα. Θέλει να αποστάρει, θα γυρίσει. Είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound. Και foul από τον Διαμαντή. Το καλάθι δεν μπήκε. Πάλι το από κάτω βγάζει ο Μουτάδη από τον πάγκο. Αρχίσει σε δύο βολές ο ψηλός των Μαυρών. 43-49. Θα αναξυχήσει τους δύο διαφορά να πέσει τους τέσσερις. Εύστοχος στην πρώτη πράγματι. 2-3 πλέον τα φάουλ στην τρίτη περίοδο. Τηγωτυχία απ' έξω για τους αυτούς. Τους παίκτες είτε στο γραφιστό πιο νωρίς από τη φέτα από ο κανονισμός. Από τους αντίστοιχους πάρει διπλέξιον από το Μαβρίδη και κατά την μπάλα. Καλλιόρας επαναφέρει. Άντο. Καλλιόρας στη γωνία σου για 3. Είναι εύστοχος! 44-52. Επόμενος από τον πάγκο. Παίκτες που φωνάζει τώρα. Κώστας. Πάρει την μπάλα χαμηλά ο Διαμαντής. Κώστας. Διαμαντής. Έχει χρυστεί από δύο και πάλι. Υπάρχει φάουλ που έχει κληρωθεί στον Αλεξίου. Ο Διαμαντής πολλές φορές έχει πάει απέναντι σε δύο παίκτες. Να παίξει πλάτη, να αποστάρει. Μέσα στη ρακέτα. Με συνήθως μέσα στη ρακέτα κουστάρουν οι ψήλοι. Στην επαναφορά. Ιδιαίτερα δραστήρια τα off-ball παιχνίδια. Προσωπικά παιχνίδια. Προσωπικά plays. Το να πεις πως πάει μέχρι μέσα. Τζίτζα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τι voice crack ήταν αυτό. Δεν το άκουσε κανένας. Προχωράμε. Ήταν το AI που μπήκε μέσα μου που λέγαμε προηγουμένως για το AI. Αυτό έφυγε. Άλντο, τον Τουσιάδης, στη γωνία σου για 3 μπουκκόβαλες με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη με ταπλό από τη γωνία. Είναι άστοχος. Άλντο, μπουκκόβαλες πάλι. Στη γωνία, τον Τουσιάδης, καλή ώρα. Έχει δευτερόλεπτα σου για 3 από τη γωνία, από την κορυφή, είναι άστοχος. Τον Μαντής. Τζίτζα, Τζέικ θα την αποστάρει. Θα γυρίσει, θα παίξει πλάτη τον Αλεξίου. Θα χρησιμοποιήσει τη δύναμή του, θα χτυπήσει. Θα αφήνει την παραμένει στον παγκό. Ο κ. που έδωσε το έναυσμα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τελειώνα θα πάρει το κομμάτι.
φάουλ. Που έχει σωθεί στον... είναι βολές, εκτελέσει ο καλλιόρας μετά το time out που έχουν καλέσει οι 5 gold. 6 έχουμε πολύ λίγο. Δεν είναι το μάθημα. Θα κάνει ποτέ η κάμερα. Οκ, τρέχουμε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για τα τελευταία 54,5 όπου μένουν την συμπλήρωση των 30 αγωνιστικών λεπτών. Αλεξίου, συμπιατρής, λαμβάνοντας από την Μαχαβαραβάρα, η μπάλα μπήκε και βγήκε, 48-52. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό σε πάμπολα ενδεχόμενα, τα πάντα μπορούν να συμβούν κόστος. Θα μα δεις, σύμφωνα με την τεχνολογία, θα μπορούσε να είναι ντέρμπι και είναι μέχρι στιγμής κόστος. Το σκόρι μπάνω τον κοίταζε φάουλ. Προσπαθήματα και από τους δύο πάγκους για την ίδια φάση. Αξιοσημείωτο, εκτιμώ. Ζήτησα στις βολές. Έτσι μας την πρώτη. Στη δεύτερη. Το 52, τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Σίου. Στην πάση του Καλλιόρα. Στην πάση του Καλλιόρα. Στην πάση του χρόνο. Σιάδης. Αρχή φάουλ. Ζέικ. Προηγουμένως δεν είχε δύο βολές ο Καλλιόρας. Jump shoot είναι έστοχος, 50-52. Θα γίνει 50-54. Κώστας, τελευταίο δευτερόλεπτο, κάποιος δεν σουτάρει. Μην κατάφερε να πάρει την μπάλα στη γωνία. Διαμαντής, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Ενός πολύ πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. 10 αγωνιστικά λεπτά, διαφορά στο συν 4. Τα πάντα είναι πιθανά. Η διαφορά ήταν στο μείον 12. Στην αρχή του παιχνιδιού με 12-0, με τους 5 gold κατάφερε να βρουν το φυσικό στένος να φέρουν τη διαφορά ακόμα και στους 11. Το δεύτερο δεκάλεπτο. Το τρίτο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για τα τελευταία 10 λεπτά. Αγωνιστικά πάντα μιλώντας. Ταφίδης. Στους διατρίσεις που έχουν περάσει εκτός στον αγωνιστικό χώρο. Αυτός του Καλλιόρα απέναντί του είναι άστοχος. Τον Ταφίδη τον έχω δει να μπαίνει στο παρτέ πολύ ζεστός. Εκτεκριμένος οδηγίες σε αυτά ψηλοτόνο. Συμπαίκτες του από τον πάγκο. Κώστας. Έχει μέσα που τελείς το χώρο από τον Θεοδοσιάδη. Ζάει διαθυντικό. Δεν θα το πάρει. Είναι για δύο βολές πάντως. Να σου πει ότι πήρε το χρόνο του. Δικαίωμα για μία ακόμα. Θα το χτίσει και φορά θα πάει στο τρίποντο. Πράγματι αυτό συμβαίνει. Εύστοχο στη δεύτερη βουλή ο Κώστας. 51-54. Έχει φωνάζει από τον πάγκο Τζίτζα που έχει περάσει τώρα. Τέσσερις από τον πάγκο που έχει περάσει ο Τζίτζα τώρα. Ωραίο συμπρακτικό. Αλεξιάδης ένα jump shoot ήταν καλό. Αλλά είναι άσχημα πέντε σε δύο παίκτες. Καλύτερο από το συμπρακτικό στην προηγούμενη πρόταση το δικό μου αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και Μαντής. Συμπιατρής από πολύ μακριά από τη γωνία. Πολύ μακριά. Δεν είναι ότι ήταν δύσκολο το καλάθι να μπει. Πολύ μακριά από τις πιθανότητες. Τον Παφίδη, με μια πιο γενική έννοια. Λέξη. Αλεξίου. Μέσα θα κερδίσει δύο βολές. Όλοι που έχει χρωθεί στο Μαυρίδι είναι για δύο βολές. Προφανώς.
Αλεξίου. Εφαγωστέ στη δεύτερη, 54-56, σε 1-7 έχουν γίνει 2 φαλτ και έχουν στη 2 παίκτες για 2 βολές, πολλά διάρκεια. Real estate θα γίνουμε στο τέλος, για μαντής. Θα γυρίσει, βρέθηκε σε πλεονεκτικότερη θέση από τον πρώτο τύπο του Αλεξίου, αλλά είναι αθικός, Καλλιόρας. Στην πάσα Αλεξίου στη κορυφή, ξανά Καλλιόρας. Πρώτη σκρίνα από τον Αλεξίου, το έχουμε δει πολλές φορές στο play. Πάει μέχρι μέσα ο Καλλιόρας, είναι άστοχος. Δίνει δηλαδή ο Αλεξίου την μπάλα και αμέσως μετά το screen στον Καλλιόρα και αυτός να επιτίθεται κατά μέτωπο. Μαντήσει, το αφήνει χέρι με χέρι. Το ενθουσιάζει με τον Λίγο. Πρώτη σκρίνα από τον Παυρίδη. Συμφωνία ο Κώστας. Ο συγκροτής θα γυρίσει. Είναι έτσι το πρώτο πλέον αυτή τη φορά. Μέσα στη ρακέτα τον έχουμε δει να δίνει πολύ μεγάλες μάχες. Αυτή τη φορά θα δικαιωθεί. 56 όλα. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Άλντο. Καλλιόρας. Κάτσε σουτ τρίποντο. Είναι έτσι το πρώτο από τη γωνία. 56-59. Κώστας. Θα το δεις. Είναι το σπίση. Το αφήνει σε δύσκολο δεν την πάρει. Step back shoot για τρεις. Είναι άστοχο. Και το σπίση από τον Τζέι. Αλλά στόχισε το βαδίς. Λόρος. Άλντο. Άντι. Για τρεις, για δύο. Τώρα είναι εύκοχος. Ο 56-61. Εδώ το 56 όλα έχουν ένα σημαντικό σερί 5-0. If I go. Έχει αλλαγή. Κώστας θα περάσει τον πάγκο Τζίτζα στη θέση του. Γκάρντ βγήκε. Forward βγήκε. Συνεπώς όχι ισομετρική αλλά αφορά σε ρόλους. Στην για 3, το φίλος είναι άστοχος. Σκάστην και κόψε λέει χαρακτηριστικά ο Μοντής. Αναφερόμενος που πάνω σε play, το οποίο δεν βγήκε. Άντο. Βάλα μέσα στην τριζή του Αλεξίου. Περάστη. Άντι στην για 3. Είναι άστοχος από τη γωνία, μόνο τον μπλό. Από τον Κόβαλη, Τζίτζα. Αλλιώς θα φέρει τον πάγκο. Να δείτε θα συγκρατήσει. Πριν από τον Μαυρίδη πάει αντίθετα από αυτό. Τζίτζα. Μέσα στα 5 τσουρόλεπτα είναι άστοχος. Κάρα θα περάσει εκτός και είναι για τους 5 γκολ. Αλλιώς θα περάσει η θέση του Τενουσιάδη τώρα. Μαρίνο, άλλαξε το μήνυμα. Άλλος την παραφορά, Αλλιώς. Κιτάρι λέει η Διαμαντής, δείχνοντας στον Αλντό. Ο οποίος ζήτησε την μπάλα που την πάρει από τον Αλεξίου για 3. Είναι άστοχος, η φόβη του Διαμαντή δεν επιβεβαιώθηκαν. Ολικός, μερικός μόνο, καθώς σούταρε αλλά στόχισε. Στο για 3 είναι άστοχος ο Μεταφίδης. Καλλιάρο στο rebound, έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά δεν θα πάρει την μπάλα ο Κόβαλης. Αλεξίου, ωραία πάσα, καλό passing game. Ο Κόβαλης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για να jump shoot και να το δεχτεί. Καλή για αυτόν θέση. Ο Μπρίδης. Μπρίδης. Ο jump shoot θα γυρίσει, θα εστοχίσει. 58-63. 5,5 λεπτά για το τέλος. Καλλιόρας. Άλντο, θα μια προσπίση, έχει το όλη συμφωνία, θα συγκροτήσει. Άλντο, θα γυρίσει ακοπή από τον Διαμαντή εντυπωσιακά. Θα συγκροτήσει την μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα, Καλλιόρας. Θα μέχρι μέσα θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Θα κερδίσει 2 βολές. Πάμε έχει κερδίσει τον Βαβρίδη. Τέταρτο δικό του, θα εκτελεστούν βολές μετά το time out που καλέσει η 5 Go. 5 και 10 πριν το τέλος, τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια
ενός συναρπαστικού καθόλου όλα δείχνουν την τέταρτη περίοδο και όχι μόνο παιχνιδιού που είναι μαζί μας. Επιστροφή, να κονίζει στη φιλοσοφή. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο καλή ώρα στις φιλοβολές. Μπαλαμπίκη στη γη, είναι άστοχος στην πρώτη. Στην 5 παραμένουν οι 5 goals, 58-63. Έστοχος στη δεύτερη, 58-64. Κώστας, θα κατεβάσει το πίσω στη φιλοσοφή. Αβίσπαστο. Σύντα. Σταματήσει την κλέψη στην πάση που διαμαντήσει την βρήκε. Έχω το σπιτιό διαμαντήσει πέραν σε δύο παίκτες. Κώστας, διαμαντήσει. Δεν την πάλα ο Τζέκης να την πάρει. Την πάρει σε δεύτερο χρόνο, είναι λίγο ελεύθερος. Πάει μέσα μέσα, στοιχεία από δύο, δεν υπάρχει φάουλ. Θα περάσει εκτός την μπάλα. Ακόμα 8 δεν το αντίφασε. Μεταφίδης με το stream, πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο. Υπάρχει rebound από τον Αλεξίου. Καλιόρα. Μέσα ο Αλεξίου δεν θα βγάλει την μπάλα. Τον Άντι. Μεταφίδης δεν θα καταφέρει ούτε αυτός να πάρει την μπάλα. Λάθος δικό βάλεις. Καλιόρας. Καλησυργή χειρονομία για σετ, επίθεση σε παιχνίδι για την ομάδα του. Τελειώσει το μάτι screen. Θα είναι μέσα running floater με ταμπλό έχουν δει πως πήγε να το κάνει. Στα 11 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Μεταφίδης. Πάει μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ από τον Τζέικ. Ακούστε πως το πανηγυρίζει ο Μεταφίδης. 60-64. 4 και 6 πριν το τέλος. Υπάρχει μάχη για τον rebound, ομυρική μάχη, Τζίτα θα γυρίσει. Υπάρχει σφύριγμα και αλλή αρχή. Φυσικό φάουλ. Άντι. Μπούνε δύο πόντια από τον Αλεξίου. Μην χέρι με τον... Καλιόρα, 60-66. Κώστας. Τζίτζα. Κώστας. Σούταρε φωνάζει ο Διαμαντής, σου πια τρεις. Θα μου προτροπή από τον Διαμαντή, είναι άστοχος ο Κώστας. Και να τρέξει ο Καλιόρας. Θα είμαι μέσα, θα μετρούσε, θα μετρήσει καλάθι και φάουλ. 60-68, πάρα πολύ σημαντική αυτή η φάση και για την ψυχολογία των 5 goals. Επειδή βλέπουμε τη διαφορά να πηγαίνει στους 8 πόντους συν μια ελεύθερη βολή για τον Καλιόρα. Όλα στα 3-21 πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου. Εύσοχος και στην βολή, έμεσο τρίποντο από τον Καλιόρα. Κάμε τον Νικόλα, φαντάζει κάποιον τον μπάγκο του. Κώστας, εκεί στη γωνία ελεύθερος ζητάει ακόμα την μπάλα, δεν θα την πάρει ούτε σε δεύτερο χρόνο, ούτε από τον Μεταφίδη. Ο Τζίτζα, Μεταφίδη μέχρι μέσα, είναι εύστοχος, 62-69. Άντο. Τον Καλιόρα φαντάζει ο Διαμαντής. Αλεξίου. Συμφιά 3, είναι άστοχος. Τζέικ το rebound. Φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει τον Κόβαλη αν δεν κάνω λάθος. Πράγματι, επιθετικό, όλα καλά, δίνει τα χέρια ίδια τους, ωραία στιγμή για τον αθλητισμό. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο αθλητισμός θα ήταν γεμάτος με τέτοιες στιγμές. Στην δική μας πιο πεζή πραγματικότητα απέχουμε αρκετά, όπως φαίνεται δυστυχώς. Κώστας, Καλιόρα απέναντι του. Από ένα φάουλο έχουν να δώσουν δύο ομάδες. 3-3 τα ομαδικά. Θα συγκρατήσει την μπάλα από το πλέψι με τον Κόβαλης που θα πάρει το φάουλο από τον Τζίτζα. Η
Κοντάρας. Στη γωνία έχει βρει ο Άντο, τώρα πάνε στην εποδό. Αλεξίου. Αυτόβολης, τον Αλεξίου, καλό πάση γκέιμ, Καλλιόρας. Στα 12 του συνολού του πάση γκέιμ, τον Αλεξίου. Άντο. Αυτόβολης έχει βρεθεί στην απέναντι γωνία, στην κεντρή, είναι άστοχος. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ούτε την μπάλα και στο κόσμο, ούτε την κατοχή ο Άντι. Κώστας. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει λίγο χρόνο και ενδεχομένως θα παίξει κάποια mind games με τους αντιπάλους του. Θα γυρίσει ο διαμαντής, fade away, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Αλεξίου. Καλλιόρας. Αλεξίου, ένα running floater, είναι εύκοχος. 62-71, 2 λεπτά από το τέλος. Επισήμως στο crunch time, στο Σόντε Καρίνα. Το αφήβεις. Το αφήβεις για 3, είναι εύκοχος. Είχε αντίπαλο μπροστά του. 65-71, στο μείον 6 αβίσπας. 100 δευτερόλεπτα από το τέλος. Δεν έχει προηγηθεί πολύ ψηλά για να παίξει άμυνα. Θα χρησιμοποιηθεί με φάουλ για δύο βολές. Τέταρτο φάουλ και θα χορηγηθούν εντός εισαγωγικών στον Καλλιόρα. Τέταρτο φάουλ και τον Τζίτζα. Και ο Μαυρίδης που κάθε στον πάγκο έχει σάριθμα ρυθμό φάουλ. Είναι στο βίσπας. Έρχεται στην πρώτη βολή ο Καλλιόρας. Αναγγελθήσα τα αλλαγή. Μία από τον Κώστα, έτσι όπως την δεύτερη. Σημαίνει γροθιά από τον Καλλιόρα, νομίζω τον έπιζε η κάμερα. Υπάρχει αλλαγή, υπάρχει time out τελικά, διορθώνω από τον Κώστα Δικομπουλάτος. 65-73 στο μείον 8 η αμπίσπαση ότι θα έχουν την πρώτη καθοσία μετά το time out που κάλεσαν οι ίδιοι. 97 χρόνια από το τέλος, είναι δεμάτι μας. Επιστροφή στη Σόνη Καρίνα για τα τελευταία 97 δευτερόλεπτα. Βάλει ο Φαμπίσπας, μην το αφήνεις, δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει μετά την επαναφορά από τον Κώστα. Καλλιόρας, έχει την κατοχή. Καλλιόρας, θα προσπαθήσει να φάει χρόνο, αυτό κάνει πράγματι. Μην το αφήνεις, πάει πάνω του. Διαλόμα του πάνω και καθαρή άμυνα η Φαμπίσπας. Καλό passing game. Για δύο είναι εύκολος ο Αλεξίου. Passing game. Γρήγορο passing game, αποδοτικό. Γρήγορο αλλά όχι βιαστικό. Ένας από τους παράγοντες που έδωσαν το προβάδισμα απόψε στους 5-go τους. Γιατί πάρα πολύ δύσκολο να φύγει, είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Αλεξίου. Καλλιόρας. Θα περάσει το τελευταίο λεπτό. Ωραία πάσα στο Μπουτκόβαρη. Θα την αφήσει το καλάθι. 65-77. Κώστας. Στο μείον 12 η αντίσπας. Όσο πάει μέχρι μέσα είναι άστοχος. Αλεξίου το rebound. Καλλιόρας. Για μαζί παίρνει του. Καλλιόρας θα κάνει μια βόλτα στο δεύτερο μισό του κυπέδου. Θα το αφήσει πάνω του. Θα το αφήσει τώρα. Κώστας. Να πάρει την μπάλα. Καθαρή άμυνα από τους αντίσπας. Jump shoot. Είναι άστοχο. Το βάλει 16 δευτερόλεπτα όλα για τους αβίσπας οι οποίοι θα χωρίσουν στην ήττα στο 7-7 πλέον. Σουτιά 3 είναι άστοχος διαμαντής. Στο 7-7 πλέον μετά την αποψή της νίκη οι 5 goals με αυτό το σκορ, με αυτό το ρεκόρ θα πάνε στα επερχόμενα playoffs. Μια χρονιά με πολλά ups and downs και για αυτούς όσον αφορά τη regular season στο σχόλιο. 65-77 η
είχαν βρεθεί πίσω με 12 πόντους, κατάφεραν να κλείσουν το παιχνίδι στο συν 12, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν πήγε και πολύ ψηλά στο σκορ, σε πολλές συναλλαγές, πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνω τη συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διευθυντές, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, να ακολουθείτε τα όνειρά σας, όλα αυτά τα πολύ κρουσιά, αλλά πολύ σημαντικά επίσης. Να είστε καλά, γεια σας.